Λόγος εγκομιαστικός εις τους Αγίους Πατέρας, τους εν το Αγίο όρι του Άθω λάμψαντας. Αυτόν τον λόγο έχει συγγράψει ο Όσιος Πατήρ ημών Νικόδημος, ο Ιωρίτης. Και εγκομιάζονται οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι έζησαν εις το Άγιον Όρος όλα αυτά τα περίπου 1000 χρόνια, όπου παρατηρείται η κατοίκηση και πάρα πολλοί Άγιοι και όσοι αναδείχθησαν και βεβαίως και πριν από τον 4ο ακόμα αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι υπήρχαν μοναχοί, αλλά από τη στιγμή που χτίστηκε το πρώτο μεγάλο μοναστήρι από τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αθωνίτη, το 1963, μέχρι σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει το Άγιον Όρος ως ιστορική πραγματικότητα με την παρουσία πολλών οσίων πατέρων και μαρτύρων οι οποίοι ανεδείχθησαν σε όλη αυτή τη μακραιώνη περίοδο. Ο Άγιος Νικόδημος αποδεικνύει ότι οι Άγιοι Πατέρες ευηρέστησαν στον Θεό και εξεπλήρωσαν τη διπλή εντολή της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Και γι' αυτό και μακαρίζονται, γιατί ακριβώς αυτή είναι η κορυφαία αρετή, η αρετή της αγάπης. Και λέγει χαρακτηριστικά ότι ενίκησαν τα τρία κορυφαία πάθη, τα οποία πηγάζουν από την κορυφαία κακία που είναι η φιλαυτία. Νίκησαν τη φιλιδονία, δηλαδή τη φιλοδοξία και την φιλαργυρία. Την μεν φιλιδονία την νίκησαν με την νηστεία, με την εγκράτεια, με την αγρυπνία, με την αέναη, τη συνεχή δηλαδή προσευχή, με την άστεγον σκέπη, δηλαδή με το να μην μένουν κάτω από στέγη, με τη χαμεκητία και ξηροκητία, με το να κοιμούνται κάτω εις το έδαφος, με τα συνεχή δάκρυα και με πάσαν άλλη σκληραγωγία του σώματος. Νίκησαν τη φιλοδοξία με την ταπεινοφροσύνη, με την υπακοή, με την τέλεια εκοπή του θελήματος, με το συντετριμένο φρόνημα του νοός και με την πτωχία του πνεύματος. Νίκησαν και τη φιλαργυρία με την τέλεια εκτιμοσύνη, με την πτωχία και τη στέρηση και των αναγκαίων. Και έτσι καθάρισαν τον εαυτό τους από όλα τα πάθη μέσω της ησυχίας. Γιατί όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η ησυχία είναι αρχή καθάρσεως τη ψυχή. Ζώντες μέσα στην ησυχία μπόρεσαν να πολεμήσουν τα πάθη και έτσι να φτάσουν εις την κάθαρση και στη συνέχεια στο φωτισμό και στη θέωση. Και όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το μεν σώμα εκαθάρισαν από την εμπάθεια, την ψυχή από την ειδηπάθεια και το νου από την προσπάθεια, δηλαδή από την προσκόλληση σε οτιδήποτε το γήινο και το χαμερπές και το πρόσκυρο. Καθάρισαν το σώμα από τα πάθη και την δουλεία σε αυτά και την ψυχή από την ειδηπάθεια, από την έλξη και την υποδούλωση στις διάφορες ειδονές. Και έτσι, αφού καθαρίστηκαν, έγιναν κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος και εξεπλήρωσαν την πρώτη εντολή, την αγάπη στον Θεό. Αλλά συνάμα εξεπλήρωσαν και τη δευτέρα εντολή, την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος στον εγκομιαστικό του αυτό λόγο, εις τους οσίους πατέρας του Αγίου Όρους, αφήσαντε στην ησυχία, εκινήθησαν άλλους μεν από ένα θεϊκό και ουράνιο σημείο που είδε, παρακινήθηκαν δηλαδή από το Θεό μέσω κάποιου θαύματος, και άλλος από άλλο, και όλοι μαζί οι πατέρες εθερμάθηκαν από μία θεία έμπνευση και από έναν θεοφιλή σκοπό, δηλαδή το να υπηρετήσουν τους αδελφούς τους. Γέμισαν από την αγάπη στον πλησίον
και έτσι έχτισαν λαύρες, ιερά μοναστήρια, μικρά μοναστηράκια, μονίδρια, σκήτες που είναι μοναστικά χωριά και κελία που είναι πάλι μικρά μοναστήρια μαζί με έκταση, με κτήματα δηλαδή, τα οποία καλλιεργούσαν οι μοναχοί και έτσι προσπορίζονταν τα αναγκαία. Ή στα βόρεια και στα νότια μέρη του όρους και σε διάφορα άλλα μέρη αυτού έχτισαν αυτά για να κατοικούν και να αναπαύονται εκεί όσοι φεύγουν από τις μέρημνες του κόσμου και έρχονται εις το Άγιον Όρος για να ζήσουν μοναχική ζωή. Και ακόμα παρακινήθηκαν στο να οικοδομήσουν στα μοναστήρια μέσα αυτά θαυμαστούς ναούς, ναούς παμεγέθης, πολύ μεγάλους και ορωτάτους, επωνόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επωνόματι της Παναχράντου αυτού Μητρός και των Αγίων αυτού, για να δοξολογείται ακατάπαυστα σε αυτούς τους ναούς ο Θεός των όλων. Και μου φαίνεται, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ότι οι μελετώντες να χτίσουν αυτά, έλεγε ο καθένας τον εαυτό του από τους τρεις μακάριστους αυτούς πατέρες, εκείνο το λόγιο του Δαβίδ, «Ου δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο και σκήνωμα το Θεό Ιακώβ». Δηλαδή, δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου και νησταγμό στα βλέφαρά μου και ανάπαυση στους κροτάφους μου, μέχρι ότου βρω τόπο κατάλληλο για τον Κύριο, σκήνωμα για τον Θεό Ιακώβ, δηλαδή μέχρι ότου οικοδομήσω ναό για την δόξα του Θεού. Και αφού όλα αυτά τα ευαγή και ιερά καταγώγια εκ θεμελίων οικοδόμησαν, καθώς τα βλέπουμε μέχρι σήμερα, με μύριους συντρώτες και κόπους και πειρασμούς, με αδρότατα, με πολύ μεγάλα βασιλικά έξοδα, με πολλές οδηπορίες και ποντοπορίες, δηλαδή με το να βαδίσουν στη γη αλλά και να ταξιδέψουν στη θάλασσα με πλοία, με πολλούς κινδύνους και τις ίδιες τους της ζωής και με παράταση καιρών και χρόνων πολλών, δηλαδή αυτή η προσπάθεια διήρκεσε πολλά χρόνια. Στη συνέχεια φρόντισαν οι φιλαδελφότατοι, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες που είχαν πολύ μεγάλη αγάπη για τους αδελφούς τους, να πρικίσουν αυτά τα οποία έκτισαν, τα μοναστήρια δηλαδή και τα μονίδρια, με ιερά κοιμήλια, με θησαυρούς τιμίων ξύλων και αγίων λειψάνων, με υποστατικά περιουσία δηλαδή και μετόχια πλούσια, και με άλλα κτήματα, κινητά και ακίνητα, τόσο για τη ζωοτροφία και την αυτάρκεια των αδελφών που βρισκούνται σε αυτά, όσο και για την υποδοχή των πτωχών και ξένων και ασθενών, όσοι έρχονται σε αυτά. Παρέδωσαν δε σε αυτά και νόμους και κανόνες και διατάξεις, πώς πρέπει να ζουν και να πολιτεύονται οι μοναχοί που κατοικούν σε αυτές τις μονές, τόσο στις εξωτερικές υπηρεσίες και διακονίες των μοναστηριών, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, όσο και στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Και αυτές οι διατάξεις σώζονται και είναι γραμμένες στα τυπικά αυτών των μοναστηριών και στις διαθήκες αυτών των Αγίων Πατέρων. Με τέτοιο τρόπο λοιπόν συνέστησαν και συγκρότησαν τα μοναστήρια αυτά και τις κήτες και τα κελιά, για να είναι αυτά σχολεία κάθε αιρετής και να παραμένουν φυλακτήρια των εντολών του Θεού. Δηλαδή, αυτοί που κατοικούν σε αυτά να φυλάττουν με πάσα ακρίβεια τις εντολές του Θεού. Να είναι επίσης αυτά πόνων ασκητικών φροντιστήρια. Δηλαδή, εκεί μέσα να ασκούνται και να προπονούνται εις την κατά Θεόν άσκηση και να κοπιάζουν σε αυτήν οι Άγιοι Πατέρες. Να είναι ακόμα αγγελικής πολιτείας εργαστήρια και τον εν Παλαιστίνη και εν Αιγύπτο και Σινά
και Θηβαΐδη παλαιών και Αγίων κοινοβίων μιμητήρια. Μιμήθηκαν δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες τους προηγούμενους πατέρες που έζησαν στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στο Σινά και στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Όρισαν ακόμα και κατέστησαν αυτά τα οικήματα καταγόγια των ξένων, δηλαδή τόπους όπου φιλοξενούνται οι επισκέπτες, καταφύγια των πτωχών και όλων των χυμαζομένων από τη ζάλη και την τρικυμία του κόσμου, και έγιναν αυτά σωτηριώδεις, λιμένες και ακίμαντοι. Και έτσι διαμέσου αυτών των ιερών μοναστηρίων και θείων σεμνίων, σαν μέσω δικτύων ή μέσω ενός δραστικοτάτου μαγνητισμού, ανέσυραν και σαγίνευσαν οι όσοι αυτοί από τη θάλασσα και ματιότητα του κοσμικού βίου, όχι μόνο εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπων, αλλά και μυριάδες ολόκληρες πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, βασιλέων, συμβλητικών, ηγουμένων, αρχόντων και παντός άλλου βαθμού και τάξεως ανθρώπων. Και ακόμα όλων εν τους ελκύουν στο τάγμα και στην αγγελική πολιτεία των μοναχών. Αυτούς όλους προσέφεραν και προσφέρουν και θα προσφέρουν σε σωσμένους στον Δεσπότη Χριστό, ως αν τόσες θυσίες ευάρεστες, ζώσες και λογικές, και ως αν τόσα οψόνια, καθαρά και γλυκύτατα, ώστε ο πρώην έρημος αυτός άθος έγινε σαν μια πολυάριθμη πόλης από το πλήθος των μοναχών που βρίσκονται σε αυτόν. Και το πυλούσιον όρος και το γαλήσιον όρος και ο λάτρος και αυτό το σύνεον όρος που ήταν μεγάλα μοναστικά κέντρα, φαίνονται μικρά και ποταπά κατά την ποσότητα των μοναχών, συγκρινόμενα προς το Άγιον αυτό όρος. Και για να πω με συντομία, για μέσου αυτών των ιερών μοναστηρίων, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και των θείων καταγωγίων, εφάνισαν οι θεοφόροι αυτοί πατέρες ότι είναι ακριβείς και τέλειοι φύλακες και της δευτέρας εντολής. Και αγάπησαν των πλησίων όχι μόνο όπως τον εαυτόν τους, όπως προστάζει ο παλαιός νόμος, η Παλαιά Διαθήκη, αγαπήσεις των πλησίων σου δηλαδή ως εαυτόν, αλλά και υπέρ των εαυτών τους, παραπάνω και από τον εαυτό τους, όπως προστάζει η Νέα Διαθήκη, η Καινή του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και την Καινή και Νέα Εντολήν, γι' αυτό και καινούργια και νέα εντολή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ονόμασε ο Κύριος την εντολή της προσαλλήλους αγάπης, λέγοντας «Εντολήν και ενήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους». Αυτή είναι η καινούργια εντολή που μας παρέδωσε ο Κύριος, να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Και δεν σταματά μέχρι εδώ, αλλά προσθέτει ο Κύριος, «Καθώς αγάπησα εμάς, όπως εγώ σας αγάπησα, δηλαδή παραπάνω από τον εαυτό μου, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Γιατί ο Κύριος πέθανε για μας, δηλαδή μας αγάπησε πάνω από τον εαυτό του. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και αυτήν ακριβώς την αγάπη βλέπουμε εις τους οσίους πατέρας που έζησαν εις το Άγιον Όρος, οι οποίοι έκαναν μύριους κόπους και αγώνες για να καθαρίσουν τον εαυτό τους από κάθε πάθος και ρήπο και κοιλίδα ψυχής και σώματος, αλλά και για να οικοδομήσουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη Χερσόνησο του Άθων, τα κατοικητήρια τόσων και τόσων ανθρώπων, οι οποίοι ξέφυγαν από την ματαιότητα του κόσμου και εργαζόμενοι εκεί βρήκαν τη σωτηρία τους. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν και εμείς και ας μακαρίσουμε και συγκομιάσουμε τους Αγίους Πατέρας και ας φροντίσουμε να γίνουμε μιμητές τους όσο είναι δυνατόν, τηρώντας και την πρώτη και τη δεύτερη εντολή ή μάλλον τα δύο σκέλη της μίας και κορυφαίας εντολής της αγάπης. Την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον,
για να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.